Γιατί μπαίνουν πάρα πολλές εκλογές, δεν
μιλήσω όπως αισθάνομαι, γιατί αυτές τις μέρες και αγαπητό τους ακούω, όλους, παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι το στόχο που έβαλε και το επιχείρημα ότι η ενότητα της αριστεράς να δουλεύει. Γιατί, πρώτα απ' όλα την πιστεύω. Εγώ την πιστεύω. Και δεν την πιστεύω σε αυτόν τον ηγέτη που δεν λέει ίσο μέρος. Πιστεύω στον άλλο, στο ψηφοφόρο, στον πολίτη που όντως κλονίζεται καθημερινά και κάνει το δίκτυο. Δηλαδή, αυτό το επιχείρημα, μάλλον με αυτά τα δεδομένα, κάνουμε όλη αυτή την διαδρομή. Όταν τα πρώτα αποτελέσματα βγαίνουν και μας δίνουν 10% παραπάνω από ό,τι πήραμε και μείωση τους όρους, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι δεν περνάει. Λοιπόν, αυτές οι επικοινωνικές τακτικές που κάπου εφαρμόζονται. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, εγώ νομίζω πως θα μας φέρει σε καλύτερο θερμό. Αυτό δεν κατάλαβα. Προσπαθώ τώρα γιατί σίγουρα ποιος είναι ο στόχος μας, το πρώτο κόμμα, να κερδίσει αυτό το πόνο που δεν το θέλουμε, αλλά αυτό είναι. Πώς θα το κάνουμε, αυτό το λόγο πάμε. Και από εκεί και πέρα θα αλλάξουν πολλές, θα κάνουν πολλές αυτές. Αλλιώς θα μιλάνε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που δεν κατάλαβα όμως είναι ότι έτσι όπως είναι το κόμμα μπορεί να πάρει αυτό το κόμμα ή θα θεωρηθεί. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε γιατί παίζει ρόλο και στη δική μας την προπαγάνδα τέλος πάντων που θα κάνουμε έξω. Γιατί ο άλλος θα τους πάρει εντάξει. Μπορεί να τους πάρει. Εγώ θέλω να το ξεκάθαρο. Ναι, μπορώ να τους πάρω. Και στην επικοινωνία που έχω κάνει αυτές τις μέρες, εγώ αυτό που έχω να πω, αυτό το κοντινό, δεν λέω ότι οι δημοσιογραφίες δείχνουν το πολύ, είναι ότι περισσότεροι είναι αυτοί, πολύ περισσότεροι αυτοί που λέγανε ότι θα ψηφίζουν τώρα ΣΥΡΙΖΑ, παρά αυτοί που λέγανε ότι όχι, μπορεί να βρεθούν και τέτοιοι. Θα τα βρείτε, τι να βρούμε. Τι θα τα βρούμε δηλαδή. Τα βρήκε ο Καρτζαφές και πήγε εκεί που πήγε. Και μην τα βρούμε κι εμείς. Λοιπόν, δεν έχετε. Άρα λοιπόν το ερώτημα για αύριο, δεν υπάρχει μήνυμα, δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Ρητορικό θα ήταν λοιπόν. Τι να κάνουμε εμείς, τι να κάνουμε. Αυτά που κάνουμε τη σήμερα. Δεν πάρουμε με αυτούς, θα θέσω έξω τη χώρα. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πολλά θα τα πούμε και πολλά ψέματα. Αυτό που λέει ένας μέσος, που είπε ο... Αλλά πρέπει να το προσέχουμε δηλαδή. Αυτό που προβλέπετε, τι είπε δηλαδή. Αυτό δεν εφαρμόστηκε. Φέτος, μετά τη φορολογική, μετά τα καθιστικά της εμπορίας, ήρθε σε πληρωματικό, δεν ήρθε. Χωρίς δάνειο. Μα αυτά τα ποσά που φύγανε από το ανθρωποξανάλογο με την εφορολογική δήλωση που έκανε. Και 1200 και 1500 και 1800, αυτά τα δίκανε. Δεν κατάλαβα. Και δοθήκανε να επιστρεφτεί, χωρίς να τις τα δανείσουν. Μα τα πήρανε. Γιατί λοιπόν αγανάκτησε ο Γεωργιάδης αυτό το φαϊσταριό, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, αφού το κάνανε. Αυτά έχω να πω. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να προσέχουμε γιατί έχουν τη δυνατότητα, είναι περισσότεροι από τα κανάλια αυτά που είναι. Γι' αυτό πρέπει και ο Γιάννης να πούμε εδώ να βοηθάει. Την αλήθεια. Την αλήθεια θέλουν. Δεν θέλουν να μας κάνει ούτε να μας τσοντάρουν, ούτε να μας. Αυτό ακριβώς που λέμε. Αλλά και χειρότερη μια προεδρία. Γιατί πιο φτωχό
είναι πιο πλούσιος από κάποιον άλλο ο οποίος προσδάει τα μαλλιά της κεφαλής του. Αυτό όμως το χρέος έγινε για κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Δεν πιστεύω ότι έγινε στην υγεία. Υπάρχει λοιπόν μια χρήση του κεφαλαίου αυτή τη στιγμή, γιατί παράγουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, θέλουν πολλούς πελάτες, αλλά θέλουν και εσπράγους. Τώρα, να συνδυάζουν αυτά έχουν το πρόβλημα. Έχουν το πρόβλημα γιατί υπάρχει κρίση μεταξύ τους. Μεταξύ του κεφαλαίου υπάρχει μια κρίση. Λέει ότι η μία βιομηχανία πρέπει να έχει πιο καλές τιμές κτλ. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κεφάλαιο το οποίο λέγεται χρηματιστηριακό και αυτό είναι το αντιευρωπαϊκό που πέρασε στον κόσμο κάποια στιγμή και μακριά από πέραν αυτή τη κουβέντα στο μεσοπόλεμο με τη Γερμανία. Όχι το χρηματιστηριακό, αλλά αυτοί οι δανειστές, αυτή η αποβλήτη, αυτή δημιουργεί μια κρίση. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση τοποθετική στην Ευρώπη από ένα κεφάλαιο το οποίο λέγεται χρηματιστηριακό και το οποίο επηρεάζει και οτιδήποτε δημοκρατικό γίνεται στην Ευρώπη από άποψη σε επίπεδο κυβερνήσεων και βέβαια τους λαούς. Και ακαδημικό και μας κάνει μια απορία και μας βλέπει εμάς και πώς έγινε κρίση στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια προδοτική κυβέρνηση και θα το λέω όσο μπορώ να το λέω, η κυβέρνηση του Σιμίτ. Ο Σιμίτ λοιπόν αντιπροσώπευε κάποια δαιμονιακά συμφέροντα του κεφαλαίου της Ευρώπης και μέσω σήμερα και μερικών άλλων συμβάσεων και πρόοδο την Ελλάδα με εξή τρόπο. Έβαλε λοιπόν την Ελλάδα με ψεύτικο τρόπο στο ευρώ. Γιατί το νόμο να έχει αντίκρισμα όχι προς το χρυσό και στην πλακία του κάτω γύρω δεν είναι. Το νόμο να έχει αντίκρισμα όχι προς το προϊόν το οποίο παράγεται. Αν εγώ έχω ένα πουκάλι νερό, είμαι στην έρημο και βρω το σώρο μπροστά, θα μπορώ να το πουλήσω αυτό το νερό με τα λεφτά που έχει αυτό από καταχράσει. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι το νόμισμα πρέπει να πάει με την παραγωγή. Αν ο Έλληνας λοιπόν παράγει ένα αυτοκίνητο σε 10 χρόνια, το ευρώ θα πάει σε μία μέρα. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο νόμισμα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα πρώτο βήμα. Το δεύτερο, γιατί πιστεύω ότι αυτή η κρίση ήταν συστηματική. Δεν μας την κάνανε, όχι συστημική, συστηματική. Δεν μας την κάνανε. Ήταν προλετάριο. Για να του πούμε λοιπόν στου προλετάριου, τι λένε, τι θέλει το δημοδάνιο να πάει Ζητάει στο διακοπέ, θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο. Μείωσε τον χώρο στο αυτοκίνητο, που το αναπληρώσαμε. Μείωσε το ένα και το πληρώσαμε. Και έτσι λοιπόν μα υπερχρεώσαμε ατομικά σαν ανθρώπου και γενικά σαν κράτη. Γιατί έπρεπε να κάνουμε αυτοκίνητα, έπρεπε να κάνουμε ταμιακέ συμβάσει και τα λοιπά. Και εδώ πέρα λοιπόν σε ένα σημείο που λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα δάνεια τα οποία είναι με μεγάλα επιδόκια, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τι τράπεζε που λέει στο καθένα. Άρα λοιπόν πρέπει να κανονίσετε, να δουλέψετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί αυτό ξέρουμε στην Καλάμενα. Ότι στην Καλάμενα ο κόσμος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί ο τουρισμός αυτό έχει, είναι 6 μήνες το χρόνο και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, 12 ώρες. Αλλά δεν βλέπει στον ήλιο μοίρα. Άρα λοιπόν θα δουλεύει 12 ώρες ή θα δουλεύει 4 ώρες, αλλά με 100 ευρώ μηνιάτικο, για να μπορέσουν αυτοί να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ανάσχεση τη κρίση του εργάτη, του πολίτη, αν μας χρειαστούν. Του προλετάριου, του μέσου, του προλετάριου είναι και του κυβερνήτη. Σε αυτά τα πλαίσια πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει μια άλλη πολιτική η οποία πρέπει να διαμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα τσουνάμι στο οποίο εμείς είμαστε μέσα στην Ελλάδα και είμαστε. Έχουμε την αγγελία πολύ λίγο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ήθελα να πω ένα κομματάκι μόνο για τα επικοινωνιακά. Επειδή βλέπω στην τηλεόραση ότι εγώ είμαι ένα λόγο, θα είμαι και εγώ λοιπόν, γιατί, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είπαμε ποτέ ότι αυτοί οι μάγκες που μας λένε για την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας ή παγκόσμια κυβέρνηση ή πανελλήνια κυβέρνηση και τα λοιπά, γιατί δεν βάζουν μέσα το δαμένο. Δηλαδή, σε συνέργεια την περίπτωση, γιατί δεν το βάζετε, γιατί σε αυτά τη χρήση των δυνατών μπλοκ, αυτό λέτε, εγώ και αυτό πιστεύω. Αυτοί θα κάνουν κυβέρνηση. Αλλά δεν θέλουν να βάλουν μέσα κάποιον άλλο, θέλουν από αυτούς οι οποίοι είναι 149 υπέρ του μνημονίου, ο κουβέρνης 150 και αν δεν πάρει άλλο ένα. Δύο θέλουν αυτή τη δημάρτα, δεν θέλουν να πούμε. Δύο θέλουν. Να κάνουν τη δημάρτα και τη δημαρβίδα. 154 να πάνε εκεί πέρα. Εμείς επικοινωνιακά, δεν το βάλαμε καθόλου, ότι θα μπει και ο καμένος ρε παιδιά. Να πούμε ότι είμαστε 103 οι αντιμνημονιακοί, εν πάση περιπτώσει, και αν μας θέλετε δώσουμε ένα
ένα ψήφο επιστροφή, να πάει να κάνει το κάνει. Δηλαδή, άμα θα πάμε με 198 και 52, τι θα κάνουμε δηλαδή. Αυτό εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και δεν το έκανα να πει, εγώ δεν πίστηκα. Εγώ έχω πιστεί. Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη και με κάποιον άλλο που είπε ότι αύριο θα έχουμε κυβέρνηση με την Πανοπλουσία. Γιατί φάνηκαν τα δικά πράγματα πώς εμπειρεθήκαν.